Η τραγωδία με τις πολυήμερες πυρκαγιές, ένα τη μέρα σήμερα αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο, στην Εύβοια, στην Κέρκυρα και αλλού, έχουν κάνει στάχτη κυριολεκτικά το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Θρηνούμε ήδη τους δύο πιλότους του Καναντέρ που κατέπεσε στην Κάριστο, ενώ ήρθε και η επιβεβαίωση του θανάτου του 49χρονου κτηνοτρόφου που αγνοούνταν. Από τη θέση μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων που βρήκαν τραγικό θάνατο στη γεμάτη από αυταπάρνηση και αυτοθυσία προσπάθειά τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και στην οικογένεια του άτυχου κτηνοτρόφου. Ζητάμε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών. Άδικοι θάνατοι, παιδιών του λαού μας, στο καθήκον απάνω, που με τραγικό τρόπο φέρουν στο προσκήνιο τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, με έλλειψη υποδομών, επίγειων και εναέριων μέσων. Κατά τα άλλα, το μόνιμο αφήγημα, το μόνιμο μότο της κυβέρνησης, εκενώστε, τρεχάτε για να σωθείτε. Και όλα εξαντλούνται στο 112. Έρχομαι στο νομοσχέδιο που συζητάμε. Η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο δείχνει το ίδιο αποκρουστικό αντιλαϊκό της πρόσωπο που αποτυπώνεται και στον παραπλανητικό τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας». Ένα νομοσχέδιο αντιδραστικό, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη συγκατάθεσή του επί της αρχής. Και να δούμε τι έπεται στην πορεία. Πριν μπω στην ουσία του νομοσχεδίου, θα έλεγα ότι είναι τόση η ενίσχυση του εισοδήματος που για μία ακόμη φορά στην υπουργική τροπολογία, στο άρθρο 7, για επίγοντα μέτρα για την προστασία στις πυρόπληκτες περιοχές, λαμβάνεται μέρημνα για τους εργοδότες, αλλά καμία αναφορά δεν γίνεται για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δεν έχουν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστα άτομα και στηρίζονται καθαρά στην προσωπική τους εργασία. Το ίδιο είχε γίνει και στην πανδημία. Το ίδιο και σε παρόμοιες περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών και ούτω καθεξής. Ενώ θα έπρεπε, και αυτό είναι που απαιτούμε εμείς, την άμεση στήριξη με προτεραιότητα σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, με πλήρη αποζημίωση στο 100% για την κάλυψη όλων των καταστροφών σε υποδομές, σε εργαλεία εργασίας και ούτω καθεξής. Επίδομα ειδικού σκοπού στο ύψος του βασικού μισθού. Πλήρη κάλυψη στο 100% των εισφορών ατομικής ασφάλισης. Αναστολή των τρεχουσών ρυθμίσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον για 6 μήνες ή όσο χρειαστεί. Άμεση απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για την τρέχουσα χρονιά.